Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και πάλι μαζί στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια συμπεριφορά των μαθητών όπου ο Κύριος βρίσκεται στην πορεία του προς το Γολγοθά, πάει στα Ιεροσόλυμα την ημέρα των Βαΐων όπου τον υποδέχονται και κατόπιν βρίσκονται μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος ζητοκραυγάζει και του ζητάνε να γίνει βασιλιάς για να γίνει ο βασιλιάς του Ισραήλ να καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ. Αλλά εδώ εμείς θα εξετάσουμε μια λεπτομέρεια πόσο απροσωπόληπτος είναι ο Θεός και πόσο εμείς οι άνθρωποι είμαστε έτσι εύκολοι στο να κάνουμε κάποιες μικροαπάτες, να υπερφαλαγγίσουμε κάποιους άλλους ανθρώπους κλπ. Λοιπόν, δύο από αυτούς τους μαθητές, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, μιλάνε με μια κάποια θρασίτητα και με μια έλλειψη φρονήσεως προς τον Χριστό, τον Ιησού, και θέλει να τους πραγματώσει μια εκείνο το οποίο δεν είχαν ακόμη τι ήθελαν. Δηλαδή, προκατάλαβαν τον Ιησού, λέγοντάς του, «Κάνε μας, θα μας κάνεις αυτό που θα σου ζητήσουμε». «Θα μου κάνεις αυτό που θα σου ζητήσω». Προκαταλαμβάνουν δηλαδή την απάντηση του άλλου και κατά κάποιο τρόπο έτσι εκβιάζουν μια κατάσταση. Είναι κάποια θρασίτης, αλλά και μια έλλειψη φρονήσεως και διακρίσεως. Θέλανε να γίνουν κορυφαίοι, να υπερφαλαγγίσουν τους άλλους μαθητές και να κάνουν το θέλημά τους, το ίδιο θέλημα, το οποίο εμείς θέλουμε και όχι ο Θεός. Και εδώ ακριβώς είναι το φοβερό, ότι ας θυμηθούμε, όταν ο Θεός έκανε τους πρωτοπλάστους, εκείνοι υπηρέτησαν κατά κάποιο τρόπο το δικό τους θέλημα. Και ακριβώς αυτό, πραγματοποιώντας το δικό του θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού. Και ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Ήταν η εντολή του Θεού να μην φάγετε από αυτό το δέντρο. Ενώ ο Αδάμ είπε, θα δοκιμάσω εγώ από αυτό το δέντρο. Αυτό ήταν τελικά εκείνο που κατέστρεψε τον Αδάμ, την Εύα και τους απογόνους των, εμάς δηλαδή όλους. Όταν όμως ο άνθρωπος υποτάσσει το δικό του θέλημα κάτω από το θέλημα του Θεού, τότε πραγματικά ο άνθρωπος γίνεται μεγάλος. Έχουμε τη σφραγίδα της πτώσεως, αλλά όσοι υπηρέτησαν το θέλημα του Θεού με πίστη και με συνέπεια και εξαφάνισαν το δικό τους θέλημα, πράγματι εμεγαλούργησαν. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός τους απεδέχθη και τους εδικαίωσε. Διότι δυστυχώς υπάρχει στον άνθρωπο μία αντίληψη ότι αν δεν κάνω αυτό που θέλω εγώ, αν κάνω το δικό μου θέλημα, αν δεν εξαφανίσω το δικό μου θέλημα μπροστά στο θέλημα του Θεού, τότε νομίζει κανείς ότι χάνει την προσωπικότητά του. Νομίζει ότι χάνει το εγώ του, νομίζει ότι εξαφανίζει την προσωπικότητά του. Ενώ αυτό είναι μία πλάνη, μία απάτη αν το νομίζει αυτό αληθές. Αντιθέτως, εκείνος ο οποίος εξαφανίζει το θέλημά του, τότε αναδεικνύεται. Διότι ο Θεός είναι αγαθός, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μας δημιούργησε και ξέρει πραγματικά καλύτερα και θέλει αυτός να μας αναδείξει με αυτόν τον τρόπο και όχι πως εξαφανίζοντας το δικό μας το εγώ και τη δικιά μας τη θέληση εμείς χανόμαστε και εξαφανιζόμαστε. Τουναντίον, εναρμονιζόμαστε κατά κάποιο τρόπο με την αλήθεια και το θέλημα του Θεού. Όσοι υπηρέτησαν το θέλημα του Θεού αναδείχθηκαν μεγάλοι μέσα στην ιστορία. Ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, δίχως να παίρνουμε παράδειγμα τώρα από την Καινή, πολλοί άνθρωποι έγιναν σπουδαίοι επειδή έβαλαν το θέλημα το δικό τους κάτω από το θέλημα του Θεού. Για τον Ενόχ δεν αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη κάτι το σημαντικό. Ήταν ένας σαν τους ανθρώπους εποχής του. Όμως κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ο Ενόχ, άλλαξε αντίληψη
είδε ότι τα πράγματα δεν ήσαν όπως έπρεπε να είναι απέναντι στο Θεό και τότε έβαλε το θέλημα το δικό του κάτω από το θέλημα του Θεού και μας λέει η Αγία Γραφή ότι σε κάποια στιγμή της ζωής του ο Ενόχ σε ένα χρονικό όριο της ηλικίας του ευαρέστησε στον Θεό, ευαρέστησε. Τι θα πει αυτό, ευηρέστησε που λέει η Παλαιά Διαθήκη, τι είναι εκείνο που κάνουμε το Θεό να μας αρέσει, όταν υποτάσσουμε το δικό μας θέλημα κάτω από το δικό του. Και τότε ο Ενόχ δεν πέθανε, αλλά μετετέθη εις τον ουρανό, όπως ο προφήτης Ηλίας. Είναι δύο άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν πεθάνει, όπως έχουμε πει και σε άλλες μας εκπομπές, οι οποίοι όμως πρέπει να έρθουν να πεθάνουν την εποχή του Αντιχρίστου, να μαρτυρήσουν και να αποδείξουν ότι εκείνος είναι ο πλάνος και ο Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας. Και ο Νόε επίσης, να δούμε ότι κάτι παρόμοιο γίνεται, έχει και αυτός ένα προνόμιο να είναι εκλεκτός του Θεού, διότι υπακούει στο θέλημα του Θεού. Είναι εκλεκτός του Θεού επειδή υπακούει, όχι τον εκλέγει ο Θεός και κατόπιν υπακούει, αλλά ο ίδιος προκαλεί και ο καθένας προκαλεί την ευαρέσκεια του Θεού με την υποταγή στους νόμους της γης, της αληθείας του Θεού, των εντολών, όπως θέλετε να το, πει. Αλλά και ο Αβραάμ είναι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος και αυτός θέτει το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Θεού. Τι είπε ο Αβραάμ, αυτό που θέλεις εσύ θα γίνει. Ήτανε πλούσιος ο Αβραάμ, είχε συγγενείς πλουσίους, ήτανε οικογένεια πάρα πολύ έτσι σωστή, μεγάλη, αλλά και για τον Ιακώβ έχουμε την ίδια μεταχείριση, ότι και αυτός ευαρέστησε στον Θεό. Αυτοί ήταν ευκατάστατοι άνθρωποι, νοικοκυρέοι θα λέγαμε σήμερα, είχαν μεγάλη περιουσία και ξαφνικά του λέει το Αβραάμ ο Θεός, μάζεψε τα όλα και σήκω φύγε. Και ο Αβραάμ δεν ξαναείδε ποτέ πια τους συγγενείς του, δεν τους ξαναείδε ποτέ. Και πού πήγε? Πήγε στο άγνωστο, έχοντας την ελπίδα του μόνο στο Θεό. Γυμνός, με ένα σακίδιο, έφυγε για να εκτελέσει το σχέδιο του Θεού και έγινε τελικά ο γενάρχης εκλεκτών λαών, ενός εκλεκτού λαού, του χριστιανικού λαού, πατριάρχης, αλλά και άλλων εθνών. Και ο Δαβίδ κάνει το θέλημα του Θεού και όταν τον κατακρίνει ο Νάθαν, το Δαβίδ του λέει ότι πάντα τι θέλεις να κάνεις το δικό σου θέλημα και από την εποχή του Μωυσή ακόμα ένας γειτονικός λαός έπρεπε να εξαφανιστεί. Αλλά ο Σαούλ έκανε το σφάλμα να κάνει και αυτός το θέλημα το δικό του, ή μάλλον ο Σαούλ, ο βασιλιάς, δεν ευαρέστησε στο Θεό, διότι δεν ακολούθησε το θέλημα του Θεού και ο Σαμουήλ ήταν εκείνος ο προφήτης ο οποίος τον έψεξε, καθώς και ο Νάθαν έψεξε αργότερα το Δαβίδ για κάποιες ατασταλίες που σαν βασιλιάς έκανε. Αλλά το μεγαλύτερο παράδειγμα ίσως υπακοής είναι το παράδειγμα της Ισπεραγίας Θεοτόκου, της Αϊπαρθένου Μαρίας, της Κυρίας των Αγγέλων. «Γέννητο το θέλημά σου», είπε στον Αρχάγγελο Γαβριήλ, τον Αγγελιοφόρο και απεσταλμένο το Θεό, «ας γίνει όπως θέλει ο Θεός σε μένα». Αυτό θα, έτσι θα το λέγαμε σε αδρές γραμμές, ότι και δεν θα μπορούσαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να πούν στο ναι στο Θεό, εάν πρώτα δεν το έλεγαν οι άνθρωποι αυτοί και στη ζωή τους, στην καθημερινότητα, διότι κατά κάποιο τρόπο από εκεί, με την ταπεινοφροσύνη που τους διέκρινε στην ζωή τους μεταξύ των ανθρώπων, έφτασαν στο σημείο να υποτάσσονται κατά απόλυτο τρόπο στο Θεό και αυτό το θεωρεί ο Θεός πάρα πολύ σπουδαίο. Το θέλημά μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και εν Χριστώ αδερφοί,
στέκεται ένας μεσότυχος, ο οποίος μας εμποδίζει την επικοινωνία μας με το Θεό. Και αν αυτός ο μεσότυχος του θελήματος του δικού μας στέκεται συνεχώς, εδραίος, και δεν φύγει, δεν σπάσει, δεν χαλαρώσει, δεν εξαφανιστεί, τότε δεν μπορούμε να δούμε και να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά εργαζόμαστε στο δικό μας θέλημα. Και πολλές φορές, εργαζόμενοι στο δικό μας θέλημα, νομίζουμε κιόλας ότι εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Αλλά ουδείς εστί της απολίας αιτίως ημί το ίδιον θέλημα. Και η σωτηρία, ο Θεός μας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Ποιος είναι ο αίτιος της απολίας λοιπόν? Το δικό μας θέλημα. Ποιος είναι ο αίτιος της σωτηρίας? Είναι ο Θεός. Αν εντάξουμε λοιπόν το θέλημά μας στο θέλημα του Θεού, τότε θα είμεθα μέσα στο χώρο της σωτηρίας. Ώστε το δικό μας θέλημα είναι η αιτία που χανόμεθα, που φεύγουμε μακριά από τον Κύριο. Κανείς δεν μπορεί να σε καταστρέψει, λέγει ο Άγιος, ο Θείος Χρυσόστομος, παρά μόνον εσύ ο ίδιος μπορείς να καταστρέψεις τον εαυτό σου. Ούτε οι δαίμονες, αυτοί προκαλούν εμέν, ούτε οι δυσμενείς συνθήκες, ούτε οι άνθρωποι μπορούν να σε καταστρέψουν, να σε διώξουν δηλαδή από το Θεό, αλλά περισσότερο, κατά μεγάλο ποσοστό, είναι το θέλημα το δικό σου, το οποίο θα σε σώσει ή θα σε καταστρέψει. Όλοι ξέρουμε ότι ο Χριστός θέλει και αγαπάει τον άνθρωπο ο οποίος εκτελεί τις εντολές του, παρακάμπτοντας τις αμαρτωλές του τάσεις, κλίσεις, σκέψεις και θελήσεις. Αλλά και ο ίδιος είπε στη Γεθσημανή, παρελθέτω από μου το ποτήριον τούτο, πλην όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως σύ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μην υποστώ αυτή τη δοκιμασία, δηλαδή τη σταυρική θυσία, το σταυρικό θάνατο, αλλά κατόπιν αμέσως θα λέγαμε ότι ανανύπτει ο Κύριος και λέει όχι πλην, όχι όπως θέλω εγώ να γίνει, αλλά όπως θέλεις εσύ. Γι' αυτό και η Κυριακή προσευχή, η μεγαλύτερη προσευχή που υπάρχει στο προσευχητάριο του κάθε χριστιανού, το Πάτερ ημών, δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στο θέλημα του Θεού. Γεννηθεί, το λέει, το θέλημα σου, με κεφαλαίο. Το θέλημα δηλαδή του Θεού. Αλλά να δούμε πώς ακριβώς το δικό μας θέλημα μπορεί να κινηθεί, κατά ποιον τρόπο, ούτως ώστε να μας φέρει σε δυσκολία. Ο Άγιος Δαμασκηνός λέει τα εξής αξιόλογα λόγια. Αυτή είναι η αρχή της σωτηρίας μας, το να εγκαταλείπουμε τα δικά μας θελήματα και να ποιεί ο άνθρωπος τα του Θεού θελήματα και όχι τα ειδικά του θελήματα και τις δικές του τις σκέψεις και προτιμήσεις και να συμβιβαστεί, να έρθει δηλαδή κοντά στη θεϊκή βούληση. Ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος, ούτε οι συνθήκες μπορούν να μας εμποδίσουν να εκτελέσουμε εμείς το θέλημα του Θεού. Αυτό μας ταπεινώνει το δικό μας φρόνημα και γινόμαστε άνθρωποι του Θεού. Ένας λόγος που κάποιος μπορεί να γίνει άνθρωπος του Θεού, να φτάσει το κατ' εικόνα και το καθεμοίωση, είναι να πραγματώσει το θέλημα του Θεού και όχι το δικό του θέλημα. Και κατά χάριν Θεός γίνεται ο άνθρωπος, ένας μικρός Θεός, όταν εναρμονίζεται, γίνεται αγαθός, σοφός. Είδατε τι μπορεί να γίνει λοιπόν ο άνθρωπος όταν υποτάξει το δικό του θέλημα στο θέλημα του Θεού. Γίνεται δίκαιος, αγαθός και σοφός. Είτε πλούσιος είναι, είτε φτωχός είναι, είτε νέος, είτε γέροντας, έχει μπει κατά κάποιο τρόπο στη Βασιλεία του Θεού, όπως λέγαμε στην προηγούμενη ψυχοκουμπή, ότι η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από εδώ, από την τοποθέτηση που έχει ο άνθρωπος ως προς την θέση του προς το Θεό, την υπακοή του προς το Θεό και την
τακτοποίηση της ψυχής του, των πνευματικών του πραγμάτων. Είτε είναι άνθρωπος υποτεταγμένος σε ένα σύστημα, είτε είναι άνθρωπος ελεύθερος, είτε δούλος είτε ελεύθερος, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, σε κάθε τόπο, σε κάθε πράγμα, όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος, δεν υπάρχει δικαιολογία το μοναστήρι ή το σπίτι ή η αγορά ή το γραφείο, έτσι. Δεν μας εμποδίζουν αυτά να εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Μπορεί και αυτή, σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος να υποτάξει το δικό του εγώ, και το θέμα είναι πώς μπορούμε σε αυτή την κοινωνία τώρα πρακτικά να δούμε πώς μπορούμε να ζήσουμε το μέλλον του Θεού, το θέλημα του Θεού, σε μια κοινωνία η οποία προβάλλει το δικό της θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού. Είναι πάρα πολύ φυσικό να μέσα στην κοινωνία να υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά αυτό το θέμα, διότι υπάρχουν οι αντεκλήσεις, οι ανταγωνισμοί, το ψεύδος, η άμυλα, η πάσης φύσεως έτσι παλιανθρωπιά που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Αλλά αν αντιληφθεί καλά κανείς τι συμβαίνει, τότε θα υποταχθούμε στο θέλημα. Και τώρα να επανέλθουμε στους μαθητές. Όταν έμαθαν οι 10, οι υπόλοιποι μαθητές, ότι αυτοί οι δύο ήθελαν να βάλουν μέσον στον Χριστό να τους κάνει μια χάρη την οποία δεν την άξιζαν, θύμωσαν εναντίον των δύο, οι οποίοι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, και φυσικά οι δύο αυτοί μαθητές άρχισαν να αισθάνονται άσχημα, διότι ήθελαν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στο θέλημα του Θεού, να επιβάλλουν τη θέλησή τους στη θέληση του Χριστού. Λοιπόν, όταν σε πολλές περιπτώσεις δεν υπερηφανεύεται ο ένας εις βάρος του άλλου, εγώ είμαι εγώ και εσύ δεν είσαι τίποτε, και όταν λέμε εγώ είμαι εγώ, και αυτό είναι ένα εμπόδιο στις σχέσεις και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία αγάπης, αλλά σε αυτή την περίπτωση χωριζόμαστε από τους άλλους ανθρώπους και υπηρετούμε το δικό μας σκεπτικό, δηλαδή βάζουμε τον εαυτό μας στο κέντρο και όχι μια άλλη κατάσταση όπως είναι το θέλημα του Θεού ή εν πάση περιπτώσει και το θέλημα του ανθρώπου καμιά φορά, υποχωρώντας μπορεί να το να βάλουμε το δικό μας θέλημα κάτω από το θέλημα των άλλων και να κάνουμε υπακοή, όπως κάνουμε υπακοή στους γονείς μας όταν είμαστε μικροί και όταν είμαστε εμείς ενωμένοι ο ένας με τον άλλον, με το πνεύμα της αγάπης, της απλότητος, της ειρήνης και έχουμε τον Χριστό σαν κοινό Κύριο, με δέος ακούγοντας και θέλοντας να εκτελέσουμε το θέλημά του, τότε αυτό συμβαίνει μόνο όταν ο άνθρωπος σταματάει να εφαρμόζει το δικό του θέλημα εις βάρος των ανθρώπων και του Θεού. Η υπακοή λοιπόν στο θέλημα του Θεού είναι μεγάλο πράγμα και αντίθετα, αν βιούμε μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων, μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε μια ομάδα, σε ένα σχήμα έτσι, κοινωνικό. Πολλά κοινωνικά σχήματα υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Οι παρέες, ο εργασιακός χώρος, η κοινωνικότητα και η οικογένεια. Αλλά θα μου πείτε τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό πράξη στον καθημερινό μας βίο. Διότι αυτά οπωσδήποτε γίνονται με πολλή άσκηση, με πολλή κόπο και με πολύ αγώνα για να δαμάσουμε αυτό το θηρίο που λέγεται ίδιον θέλημα. Είναι φοβερό θηρίο το δικό μας το θέλημα. Να κάνουμε πάντοτε, έχουμε ισχυρή θέληση λέει. Αυτός ο άνθρωπος λέει έχει ισχυρή θέληση. Δηλαδή θέλει να επιβάλλει πάση θυσία το δικό του. Και βλέπουμε ακόμα και τα μικρά παιδιά να έχουν μια ισχυρογνωμοσύνη πάνω στο θέλημά τους και όταν θέλουν κάτι να το διεκδικούν με κλάματα, με φωνές, να κάνουν τον κόσμο ανωκάτω προκειμένου να πάρουν κάτι το ευτελές.
σε μια έτσι άλλη κατάσταση το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Και όταν βλέπουμε και εμείς έναν άνθρωπο προκλητικό, αυθάδη, εγωιστή, ανεδή, όπως κατά κάποιο τρόπο και αυτοί οι δύο μαθητές εξέφρασαν αυτό το θέλω, έτσι, και εμείς αισθανόμαστε μία έτσι δυσανασχέτιση, αισθανόμαστε μία απέχθεια προς τον άνθρωπο ο οποίος επιμένει στο δικό του θέλημα, λες και αυτός είναι μόνο και οι άλλοι δεν υπάρχουν ή όλα θυσιάζονται στο βωμό του δικού του εγώ, του δικού του θελήματος. Και γι' αυτό πρέπει εμείς να ανά πάσα στιγμή να λέμε στο Θεό ότι Κύριε, εσύ γνωρίζεις τι χρειάζομαι εγώ αυτή τη στιγμή και αν εγκρίνεις αυτό το πράγμα το οποίο λέω πως χρειάζομαι εγώ, γιατί τις περισσότερες φορές το θέλω το δικό μας είναι καταστροφικό για μας, εάν θέλει ο Θεός τότε λοιπόν, ας μας το κάνει. Πολύ παρακαλάμε για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, για την καριέρα μας, για πολλά πράγματα, αλλά ας βάλουμε μέσα και την παράμετρο εάν θέλεις εσύ, εάν κρίνεις εσύ Κύριε ότι αυτό με συμφέρει και είναι καλό. Ας το προσέξουμε αυτό, διότι καμιά φορά εκείνο που νομίζουμε εμείς καλό για μας είναι καταστροφικό. Ας προσέξουμε αγαπητοί φίλοι σε αυτό το σημείο πόσες φορές μας αποδεικνύει η πείρα της ζωής ότι εκείνο που ζητούσαμε από το Θεό ήταν η καταστροφή μας και το αντίθετο, εκείνο που μας συνέβη ήταν η σωτηρία μας. Ο Θεός λοιπόν ξέρει για κάθε άνθρωπο τι πρέπει να γίνεται και αποφεύγουμε πολλά κακά όταν εμείς υποτάσσουμε το θέλημα μας στο Θεό. Πόσοι άνθρωποι λένε παρακαλούν το Θεό να τους δώσει ένα αυτοκίνητο. Πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή παρακαλάνε το Θεό να τους δώσει κάποιο υλικό αγαθό, χρήματα, οτιδήποτε. Κι όμως δεν ξέρεις άνθρωπε όταν ζητήσεις το αυτοκίνητο τι θα γίνει με αυτό το αυτοκίνητο. Πού ξέρεις αν δεν στο δώσει ο Θεός επειδή εσύ με αυτό το αυτοκίνητο θα πήγες να πέσεις σε έναν γκρεμό. Θα πήγες να σκοτωθείς και να σκοτώσεις κι άλλους. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποια είναι τα του Θεού τα θελήματα. Και γι' αυτό πρέπει να λέμε όπως φαίνεται καλό στον Κύριο θα πρέπει να μας δίνει αυτά τα οποία που ζητάμε. Ο Ιώβ έπαθε τη μεγαλύτερη συμφορά. Σε μια μέρα έπεσε το σπίτι του και πλάκωσε τα παιδιά του. Και ο ίδιος βρέθηκε πάμπτωχος αφού ψοφίσαν τα ζώα του και είπε «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά της μάνας μου, γυμνός θα ξαναγυρίσω στο Θεό». Θα γυρίσω στη γη δηλαδή και εγώ γυμνός πάλι όπως βγήκα από τη μάνα μου και αυτό τον παρηγορούσε αφάνταστα διότι τι άλλο θα μπορούσε να παρηγορήσει έναν άνθρωπο στην κατάσταση του Ιώβ όταν έχασε τα παιδιά του, το σπίτι του, τα υποστατικά του, τα πάντα. Κι όμως είπε γεννηθείτο το θέλημά σου ο Ιώβ, ας γίνει όπως θέλεις εσύ Κυρία διότι εσύ μου τα έδωσες, εσύ μου τα παίρνεις και με αυτόν τον τρόπο αγαπητοί φίλοι εκτελεί ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού. Βέβαια, τον άθλο του Ιώβ δεν μπορούμε να τον εφτάσουμε εμείς, ελάχιστοι άνθρωποι μέσα στην ιστορία, θα μπορούσαν να φτάσουν αυτό το μεγαλείο. Το είναι παράδειγμα του ότι δεν γογγίζει ο άνθρωπος όταν καταστρέφεται και δεν στρέφεται κατά του Θεού. Ο Ιώβ ήταν εκείνος ο οποίος είχε πολλούς λόγους να σπάσει το ηθικό του, να πει Κύριε, τι μου έκανες ας πούμε και λοιπά. Κι όμως τίποτε από αυτά δεν είπε ο Ιώβ. Και εμείς που λέμε σήμερα και αύριο θα πάμε να εμπορευτούμε, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, ακούμε τα πλάνα των ανθρώπων και πολλοί στην τηλεόραση λένε τον άλλο μήνα πάλι θα είμαστε μαζί. Μα πού το ξέρεις ότι τον άλλο μήνα θα είσαι μαζί. Δεν ξέρεις τι θα φέρει η αυριανή ημέρα. Ούτε καν δεν ξέρουμε μετά από ένα δευτερόλεπτο τι θα γίνει, μετά από ένα μισάωρο τι θα γίνει, μία ώρα τι θα γίνει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει την επόμενη στιγμή. Γι' αυτό τα πλάνα μας και τα σχέδιά μας μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά να βάζουμε και τον παράγοντα αν ο Θεός θέλει να πραγματοποιηθεί. Έτσι, μια μικρή στιγμή είναι εκείνη που έχει ο άνθρωπος
και πρέπει να εκμεταλλευτεί. Δεν έχει όλο το χρόνο τον απέραντο όπως νομίζει και σκέπτεται ότι έχει μπροστά του περιθώρια να κάνει εκείνο το άλλο και το άλλο και το άλλο. Από πού? Δεν έχει ο άνθρωπος ουσιαστικά δύναμη να κατακτά το μέλλον. Δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο, τι δοκιμασίες επιφυλάσσονται σε αυτόν, και ο πνευματικός άνθρωπος οπωσδήποτε πρέπει να τα έχει υπόψη του αυτά και να μην ζει με αυτή την ψευδαίσθηση που ζει ο περισσότερος κόσμος, ότι μετά από 10 χρόνια λέει θα κάνω εκείνο, μετά από 20 το άλλο, μετά. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να λέμε, αν θέλει ο Θεός θα αναπνέω και αύριο. Και άλλωστε το Πάτερ ημών τι λέει, τον άρτον ημών των επιούσιων, για σήμερα δώσε μας, αύριο είναι άλλη μέρα και θα έχει τα δικά της προβλήματα και τότε θα δούμε τι θα κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού και θα αντεπεξέλθουμε στην αυριανή ημέρα. Μη βάζουμε δηλαδή τόσο φορτίο επάνω μας και να λέμε ότι εγώ θα καταφέρω και αυτή και την άλλη και την επόμενη μέρα να κάνω αυτά και εκείνα. Έχουμε τους στόχους, έχουμε τα προγράμματά μας, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε συμφιλειωμένοι με την έννοια του ευνηδίου και να ξέρουμε ότι ο Θεός κρατάει τα πάντα στο χέρι Του. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η τιμή σε όλους τους αιώνες, και να μην γίνουμε κι εμείς όπως δυστυχώς οι δύο Απόστολοι, οι οποίοι είναι σήμερα στον ουρανό σαν διαμάντια και πετράδια, στολίζουν το θρόνο του Θεού, οι Απόστολοι, εντούτοις όμως και αυτοί σαν άνθρωποι είδαμε ότι έπαθαν τόσα πολλά. Και έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει με ταπεινοφροσύνη να απευθυνόμαστε στο Θεό και να λέμε αυτά, να ζητάμε αυτά που ζητάμε και να λέμε, αν θέλεις Κύριε εσύ, μπορεί να γίνει αυτό. Και να μην ενθουσιαζόμαστε, ούτε να προκαταλαμβάνουμε το θέλημα του Θεού. Ούτε να λέμε, ναι θα μου το κάνεις Κύριε αυτό. Εγώ θέλω να μου το κάνεις οπωσδήποτε. Αυτό είναι μια ένδειξη εγωισμού, για ένδειξη της επιβολής του θέληματός μου στο θέλημα του Θεού. Τι είναι, απλά πράγματα. Λοιπόν, αλλά είπε ο Κύριος τότε ή λίγο μετά νομίζω κάποια λόγια, ο γενεά πόρνη και διεστραμμένη. Βέβαια δεν απευθυνόταν στους μαθητές αυτό, έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Απευθυνόταν στους μακράν του Χριστού ανθρώπους, στους Φαρισαίους οι οποίοι έβλεπαν τα θαύματα του Χριστού και δεν τα πίστευαν. Αλλά εδώ που τα λέμε, κάθε γενεά είναι μια γενεά διεστραμμένη και πόρνη. Διότι μέσα της η κοινωνία ξέρουμε ότι έχει αυτά τα σπέρματα της διαστροφής και δεν υπήρχε ποτέ μια κοινωνία τέλεια, αλλά πάντοτε οι λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν εκλεκτοί του Θεού, ενώ οι περισσότεροι ήταν αυτό που αποτελεί μια γενεά διεστραμμένη, μια γενεά πόρνη και διεστραμμένη. Βέβαια ο Κύριος μας έδωσε ένα παράδειγμα αγνότητος, ένα παράδειγμα αυτοθυσίας. Έπλυνε τα πόδια των μαθητών ακριβώς για να δείξει ταπεινοφροσύνη και πώς πρέπει και εμείς, αν θεωρούμε τον εαυτό μας κάτι και αν λέμε ότι είμαστε του Θεού, να κάνουμε ακριβώς τα ίδια με τον Χριστό, να δείχνουμε ταπεινοφροσύνη στους ανθρώπους, αν χρειαστεί να κάνουμε για αυτούς πράγματα κλπ. Αλλά ας δούμε τώρα γενικά από το κοινωνικό της οπτικό πεδίο μια κατάσταση. Τι διαμορφώνει μια εποχή και γιατί μια γενιά έτσι λέμε ότι είναι διεστραμμένη. Εκείνο που διαμορφώνει μια γενιά είναι η παιδεία, η διαγωγή και τα πρότυπα. Ο Χριστός είναι ένα αιώνιο πρότυπο βέβαια. Αλλά βλέπουμε στην κοινωνία πολλά άλλα πρότυπα που προβάλλονται. Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, επιστήμονες, εν πάση περιπτώσει κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι γίνονται και αφίσα στα δωμάτια των φοιτητών, των παιδιών. Ο Μάρξ,
ο Αϊνστάιν, ξέρω εγώ, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή, κάποια πρότυπα, αλλά δεν συμπίπτει κάθε γενεά με την άλλη γενεά όσον αφορά αυτή την νοοτροπία, διότι τα πρότυπα, όπως ξέρετε, αλλάζουν και κάποτε ενώ κάτι θεωρείται μεμπτό, όπως η ομοφιλία, η ομοφιλοφιλία παραδείγματος χάρη, τώρα βλέπουμε τις νέες γενναίες να θεωρούν αυτό το πράγμα ότι δεν είναι τόσο μεμπτό, είναι και αυτό μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα στον χρόνο, και δεν είναι κάτι το φοβερό. Έτσι, πάμε να περάσουμε μια αντίληψη τέτοια. Έχει πολύ σημασία το πώς διαμορφώνεται μια κοινωνία, γιατί αυτό έχει σοβαρότερες επιπτώσεις του ανθρώπου στη σχέση του με το Θεό. Το πώς διαμορφώνεται ένας λαός έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι αυτό δείχνει αν αυτός ο λαός μπορεί να επιβιώσει και να ζήσει, έχει τις δυνατότητες δηλαδή, έχει τις ηθικές παρακαταθήκες να προεκτείνει τη ζωή του στο μέλλον ή να σβήσει σαν λαός. Και πάρα πολλοί λαοί έσβησαν λόγω ακριβώς αυτής της κακής συμπεριφοράς τους, αυτών των ελαττωμάτων τα οποία δεν μπόρεσαν να δαμάσουν και έχασαν την εθνική τους ταυτότητα, έχασαν τη γλώσσα τους, έχασαν τα πάντα και αυτοί δηλαδή πέθαναν. Βέβαια, δίχως θα πεθάνουν όλοι οι άνθρωποι αυτής της καταστάσεως, αλλά χάθηκε αυτός ο συνεκτικός ιστός που συνέδε έναν λαό, μια νοοτροπία, χάθηκε ας πούμε η γλώσσα, η θρησκευτική δεσμή μεταξύ των ανθρώπων, τα ήθη και τα έθιμα είτε ισοπεδώθηκαν είτε εξαφανίστηκαν. Η γενιά του Χριστού εμφανίζεται μια γενιά άπιστη, όπως την είπε ο Κύριος, ήρθε ο Μεσσίας και δεν είχε τη δυνατότητα να τον δεχτεί. Γιατί? Διότι ήταν διεστραμμένη. Έλεγε το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Περίμεναν έναν άλλο τύπο Μεσσία, περίμεναν μια, είχαν μια εννοητή εικόνα, ένα πρότυπο για το Μεσσία, έναν άρχοντα ισχυρό, ο οποίος να υποτάξει τους πάντες αυτό, να τους συντρίψει και να τους δώσει μεγάλη υλική ευημερία και κυριαρχία επάνω στους άλλους λαούς. Αλίμονο, αν ο Χριστός άκουγε αυτούς τους ανθρώπους της εποχής του και έκανε αυτό που ήθελαν. Και επειδή πήγε αντίθετα στο θέλημά τους, επειδή ο Κύριος είχε τη θέληση να τους βγάλει μέσα από το υποσυνείδητο αυτόν τον τύπο του Μεσσίου, γι' αυτό ακριβώς η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και μοιραία με τα επακόλουθα που γνωρίζουμε. Το ότι ο Χριστός στη γενιά τη δικιά του δεν πέρασε ως ο Μεσσίας αποδεικνύει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ξεφύγει από τη θρησκεία τους, από την Παλαιά Διαθήκη και από τους προφήτες τους, διότι είπε ο Χριστός, αν εσείς είσαστε άνθρωποι του Μωυσή, τότε θα γνωρίζατε ποιος είμαι εγώ και θα καταλαβαίνατε ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Θα καταλαβαίνατε ότι είμαι ο Μεσσίας που περιμένετε να σας σώσει. Διότι η σωτηρία είναι πνευματικό πράγμα, αγαπητοί φίλοι, και δεν είναι η σωτηρία, η υλική σωτηρία, να σώσω κάποιον με υλικά αγαθά. Είναι η πνευματική. Αλλά και σήμερα η γενιά η δικιά μας, μήπως δέχεται το Χριστό στην κυριολεξία, δηλαδή καθ' ολοκληρία, σαν σωτήρα της, σαν τον ένα τον μοναδικό σωτήρα. Μην κατηγορούμε λοιπόν τους Εβραίους που στάθηκαν τότε άθλοι απέναντι στον Χριστό, αλλά και σήμερα σε ένα χριστιανικό κράτος, κατά μείζωνα λόγο δεν επιτρέπεται αυτό το φαινόμενο της αποστασίας απέναντι στην αλήθεια, απέναντι στο Θεό, απέναντι στον Ιησού Χριστό. Και θα ήθελα κάποιος δημοσιογράφος να τολμούσε να ρωτήσει έτσι πρόσωπο με πρόσωπο στην κάμερα τους εθνοπατέρες μας. Πιστεύετε το Χριστό σαν σωτήρα σας? Πιστεύετε το Χριστό σαν Θεό που θα μας κρίνει και θα μας τοποθετήσει στη βασιλεία του ή θα μας διώξει τη βασιλεία του? Διότι πολλοί λένε ότι πιστεύουν το Χριστό, αλλά τι είδους Χριστό, όπως τον πιστεύουν οι Ιεχωβάδες ή οι άθεοι? Ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας ευεργέτης άνθρωπότητας, μα δεν είναι αυτό.
Υποτιμάμε τον Χριστό αν τον λέμε ευεργέτη μόνο. Ασφαλώς και ήταν ευεργέτης, αλλά δεν ήταν μόνο ευεργέτης. Ήταν ο Κύριός μας και ο Θεός μας, όπως είπε ο Θωμάς. Τουλάχιστον ο Θωμάς απίστησε για λίγο, αλλά επανήρθε με σύνεση και έκανε και το μεγαλύτερο έργο από ό,τι λένε από πολλούς Αποστόλους, το έκανε ο Θωμάς. Αλλά εκτός τούτου, αυτές οι γενναίες είναι και έκλειτες ηθικά. Δηλαδή, όπως ο προφήτης Ισαΐας δίνει μια εικόνα της εποχής του, πριν από τον Χριστό βέβαια, νομίζω 800 χρόνια πριν από τον Χριστό ο Ισαΐας, δίνει μια εικόνα του λαού τότε που αντιμετωπίζει ο Ισαΐας και βρίσκει τόσο κακό, μοχθηρό και άθεο κατά κάποιο τρόπο, όπως και σήμερα πολλοί χριστιανοί υπάρχουν οι οποίοι είναι άθεοι και αυτοί είναι περισσότερο ένοχοι από όλους τους άλλους, από όλες τις γενναίες, από όλες τις άλλες γενναίες. Και καταλαβαίνουμε το λόγο. Δεν θα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να υπάρχουν άθεοι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ο Ισαΐας, αλίμονο σε εκείνον ο οποίος το άσπρο το λέει μαύρο, το καλό κακό, το πικρό το λέει γλυκό και το γλυκό το λέει πικρό. Όταν δηλαδή ανατρέπει τα πάντα χάρη της δικής του διαστροφής. Εκείνοι που λένε το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν. Οι τιθέντες το σκότος φως και το φως σκότος. Οι τιθέντες το πικρόν γλυκή και το γλυκή πικρόν. Αλίμονο σε εκείνους λοιπόν οι οποίοι μπορούν να λένε το πονηρό αγαθό. Το κακούργημα δηλαδή και την κακία τους να τη λένε αρετή και το ηθικό να το λένε ανήθικο, να το λένε πρέπον, να το λένε καθώς πρέπει. Αλίμονο σε εκείνους οι οποίοι κάνουν το σκοτάδι φως, αλίμονο σε εκείνους που το πικρό το κάνουν γλυκό και το γλυκί το κάνουν πικρό. Η διαστροφή λοιπόν αυτή είναι ένα βδέλυγμα, μια συχαμάρα μπροστά στο Θεό. Διότι ο Θεός είναι η ευθύτης, η αλήθεια, το straight, ο αμήν, ο αληθής, ο κατά πάντα και απόλυτα αληθής. Αυτό σημαίνει το αμήν. Σφραγίδα αληθείας είναι ο Θεός. Και όταν ο λαός εμφανίζεται με διαστροφές, με διαστάσεις διαστροφής μεγάλης, τότε ο Θεός βδελίσεται και σε αυτή την περίπτωση πέστε μου τι θα κάνατε εσείς αν είχατε τα παιδιά σας τόσο κατεστραμμένα από την ανηθικότητα και τόσο διεστραμμένα όσον αφορά την αλήθεια, να λένε τη μέρα νύχτα και τη νύχτα ημέρα. Βλέπετε πως και εμείς, στη μικρή μας κλίμακα, σαν άνθρωποι, αισθανόμαστε απογοήτευση για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι διαστρέφουν την αλήθεια, πόσο μάλλον ο Θεός, ο οποίος ζητάει τουλάχιστον από τον άνθρωπο, να γνωρίζει την αλήθεια, να πιστεύει σε Αυτόν και να ακολουθεί τις εντολές Του σε αυτή τη ζωή, όχι για Αυτόν, αλλά για το συμφέρον το δικό μας. Γενιά σχολιά δύσκολη, διεστραμμένη, τους είπε ο Κύριος. Αλλά πού έγινε όμως αυτή η διαστροφή του λαού, όταν ο λαός αυτός βρίσκεται στην έρημο, τον ελέγει γενναιά σχολιά και διεστραμμένη. Όταν τους βγάζει από την Αίγυπτο με τον Μωυσή κατά θαυμαστό τρόπο και βλέπουν θαύματα του ζωντανού Θεού, περνάνε από την ερυθρά θάλασσα και όχι μόνο δεν μπλήκαν, αλλά ούτε καν έβρεξαν τα πόδια τους. Στεγνή πέρασαν τη θάλασσα αυτή όλοι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες να λέμε καλύτερα. Και ήταν τόσα θαύματα σε αυτά τα 40 χρόνια που βρέθηκαν μαζί με τον Μωυσή και έφαγαν το μάνα επί 40 χρόνια,
και έβλεπαν το μάνα να πέφτει το πρωί όπως ο ήλιος που βγαίνει και δεν το εξετίμησαν αυτό το πράγμα. Φανταστείτε πόση πόρωση πρέπει να έχει κανείς όταν δεν μπορεί να εκτιμήσει αυτά τα πράγματα. Αλλά να μην λέμε για τους τότε Ισραηλίτες, διότι εμείς σήμερα είμαστε χειρότεροι από την εποχή εκείνη του Μωυσή. Όταν έβλεπαν το χάλκινο φίδι συγγνώμη, που έστησε ο Μωυσής και θεραπεύτηκαν τόσοι από τα δαγκώματα των φιδιών, παρόλα αυτά ο λαός αυτός εμφανίζεται άπιστος, σχολιός και διεστραμμένος. Παρόλα αυτά, ο Κύριος μας ανέχεται και περιμένει τον κάθε αμαρτωλό να γυρίσει, να αλλάξει νοοτροπία και να σωθεί και να γίνει χαρά στον ουρανό, όπως έγινε χαρά με την επιστροφή του ασώτου στο σπίτι του πατέρα του. Εσείς σας έδωσε μάνα ο Κύριος και εσείς το ανταποδίδετε απιστία, το ανταποδίδετε χολή, αντί μάνας, αντί μάνα χολής, χολή, συγγνώμη. Λοιπόν, είσαστε ένας λαός ανόητος και όχι σοφός. Είσαστε ένας λαός αγενής και όχι γνώστης των θεϊκών πραγμάτων. Δεν είναι Θεός ο πατέρας μας που σαν λαό μας πήρε και μας κράτησε στην ιστορία εμάς τους Έλληνες, διότι και τους Εβραίους τους ευεργέτησε όπως ευεργέτησε και εμάς τους Έλληνες. Μας πήρε ο Θεός και εμάς από την ειδωλολατρία και μας δημιούργησε πλάσματα δικά Του, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γίναμε σώμα Χριστού, σώμα Θεού, γίναμε εκκλησία Του, γίναμε σώμα του Χριστού με κεφαλή τον Χριστό. Πώς λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτά τα πράγματα, μπορούμε εμείς μετά να πούμε ότι δεν μας ευεργέτησε ο Θεός όπως ακριβώς ευεργέτησε και το λαό Του τότε, τον περιούσιο λαό στην έρημο 40 χρόνια, και είδανε τόσα και τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους. Είδανε πέτρες να σκίζονται και να βγάζει νερό ο Μωυσής, είδανε τόσα πράγματα. Ας θυμηθούμε λοιπόν την ιστορία για να βρίμαστε στην αλήθεια του πράγματος. Οι σχέσεις της λύθης με την αλήθεια είναι ότι στη μεν λύθη ο άνθρωπος πέφτει όταν ξεχνάει την ιστορία του, όταν ξεχνάει τη γενιά του, όταν ξεχνάει τι συνέβη μέσα στην ιστορία όλα αυτά τα χρόνια, διότι αυτά είναι πείρα και πλούτος. Το ότι υπάρχει ιστορία δεν υπάρχει έτσι και μόνο για να είναι γραμμένη σε εγκυκλοπαίδειες και λοιπά, να πηγαίνουμε μια φορά του χρόνου και να κοιτάμε τι έγινε τότε, αλλά να έχουμε συνείδηση της ιστορικής πραγματικότητας. Ένας λαός που φεύγει από την ιστορική του πραγματικότητα χάνει πολλά πράγματα. Είναι σαν έναν που κάθεται σε ένα τραπέζι και αρχίζει και πίνει ένα μπουκάλι ουίσκι. Μόλις πιει αυτό το μπουκάλι, αυτός ο άνθρωπος έχει ξεχάσει ποιος είναι, πού μένει, τι κάνει, αν έχει οικογένεια, αν έχει παιδιά. Σχεδόν τα έχει αυτά ξεχάσει. Έχει πάθει λύθη, έχει γίνει ένας ηλίθιος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται στην πραγματικότητα. Βρίσκεται σε μια κατάσταση, σε μια φάση, ο εγκέφαλός του υπνώσεως. Είναι σαν να κοιμάται. Είναι σαν ένα ζώο, σαν ένα τετράποδο ζώο. Και ενώ το τετράποδο ζώο γνωρίζει τον αφέντη του, γνωρίζει λέει το βόδι, μυρίζεται, οσμίζεται τον αφεντικό του. Και το καταλαβαίνει, το ξεχωρίζει ανάμεσα σε 10 ανθρώπους ποιο είναι το αφεντικό του. Το βόδι, το ξεχωρίζει. Και το άλογο βέβαια. Κατά μείζον αλόγο. Αλλά το βόδι που λέμε ότι είναι αργό ζώο και έτσι βαρύ ζώο, ηλίθιο ζώο. Όμως ξέρει ποιος είναι ο αφέντης του. Ξέρει ποιος τον ταΐζει, ποιος το ποτίζει και περιμένει από αυτόν, από το χέρι του, ζητώντας την τροφή του και δείχνοντας την σχέση του με τον άνθρωπο που είναι αφέντικό του. Όμως ο ίδιος ο άνθρωπος στον 20ο αιώνα επήγε πιο κάτω από την οτροπία του βοδιού, έφτασε σε σημείο να μην αναγνωρίζει το αφεντικό του, να μην αναγνωρίζει το Θεό. Καταλαβαίνετε αγαπητοί φίλοι πόσο φοβρό είναι αυτή η λύθη και η άγνοια και η εξοβέληση
ο εξοβελισμός, αυτή η απαξίωση, να λες ότι δεν υπάρχει Θεός, ποιος Θεός. Τι υπάρχει φοβερότερο και φρικτότερο από αυτή τη λύθη του Θεού? Εάν είναι έγκλημα η λύθη της ιστορίας ενός λαού, από το λαό αυτό, τι να πούμε για το έγκλημα της λύθης του Θεού? Δεν είναι φοβερότερο? Και ο Θεός μας θέλει να γνωρίζουμε. Αν δείτε εκεί στην Έξοδο, λέει στο Μωυσή, γράψε αυτή την ημέρα που έγινε αυτό το διάβα, που περάσατε μέσα από το θάνατο και σας έφερα πάλι στη ζωή, περάσατε μέσα από τη θάλασσα. Σας άνοιξα τη θάλασσα και την έκανα άσφαλτο, δρόμο την έκανα για να περάσετε. Γράφτε λοιπόν αυτή τη μέρα, να τη γιορτάζετε πάντα αυτή την επέτειο και να λέτε στα παιδιά σας, στους γιους σας, στις κόρες σας, να μην ξεχνάνε αυτή τη μέρα. Γιατί? Διότι ενθυμούμενη τη μέρα εκείνη θα ατενίζουν πλέον ψυχικά και πνευματικά με δέος το Θεό και θα αισθάνονται την ευεργεσία και θα είναι ξύπνιο το μυαλό τους μέσα στην αλήθεια, η οποία είναι διαχωριστική της λύθης. Γι' αυτό τελειώνοντας, αγαπητοί φίλοι, θα ξαναπούμε τα λόγια του μεγάλου εχθρού του ελληνισμού, του Kissinger, του Dr. Ross Kissinger, αυτού του στελέχους, σιωνιστικού στελέχους της λέσχης Bilderberg, ο οποίος εφιέστατος άνθρωπος και κατά τα συμφέροντά του καλά κάνει ο ίδιος, είπε, κατά την προσωπική του εκτίμηση δηλαδή, αυτό θέλω να πω, όχι πως κάνει καλά, διότι το να εχθρεύεις ένα λαό και να θες να καταστρέψεις ένα λαό ωραίο, ένα λαό περήφανο, ένα λαό που ξέρει τις ρίζες του, έχει έθιμα ωραία και ρίζες και λες ότι αυτό το λαό εγώ θα τον καταστρέψω, τι άλλο εγκληματικότερο έργο υπάρχει? Είναι σαν να καταστρέψεις ένα μουσείο. Και κάποιος φίλος έλεγε ότι αντί για να περιφράξουν την Ελλάδα γύρω-γύρω και να έρχονται να προσκυνάνε στην Ελλάδα για τα τόσα πράγματα που συνέβησαν εδώ, για τα τόσα μεγαλεία που έχει η Ελλάδα και στο παρελθόν, αλλά και στο πρόσφατο μέλλον της ιστορίας της, όχι τα τελευταία 50 χρόνια, ελάχιστα πράγματα έγιναν που πρέπει κανείς να τα θυμάται σαν μεγαλείο εθνικό, αλλά τουλάχιστον το ένδοξο παρελθόν της Ελλάδος, αντί να έρθει στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, από εκεί που πέρασε αυτός, και να προσκυνήσει αυτά τα προσκυνήματα, τι κάνει? Προσπαθεί να διαστρέψει την αλήθεια, προσπαθεί να δηλητηριάσει το πνευματικό σώμα ενός λαού που έχει όλες εκείνες τις παρακαταθήκες, έχει όλο εκείνο τη δύναμη μέσα του, να θρέψει με αυτή την πνευματική δύναμη όλη την ανθρωπότητα και να την αναγεννήσει. Η Ελλάδα είναι σαν ένα μικρό στάρι, το οποίο ακόμα έχει τη διαφορά από τα άλλα στάρια ότι φυτρώνει. Γιατί έχει μέσα της τη δύναμη του σπόρου αυτού. Έχει το παρελθόν, έχει την ιστορία. Έχει όλες εκείνες τις καταστάσεις που θα μπορούσαν να ανθίσουν στον κόσμο αυτό και να φέρουν μια μεγάλη αναγέννηση σε έναν κόσμο ο οποίος παραπέει και χάνεται. Και δεν είναι ανάγκη να παριθμίσουμε το τι συμβαίνει και στην Αμερική και στην Ευρώπη, που έγινε μια κόλαση η ζωή των ανθρώπων. Έχει λοιπόν τις δυνάμεις αυτός ο λαός, αν τον μελετήσουμε σωστά, να δώσει πάλι νέα όθηση στην ανθρωπότητα, νέα ζωή, νέο αίμα, τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Βέβαια, η σωτηρία της ανθρωπότητας είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αυτός και μόνο. Αλλά ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τον ελάτρευσαν, τον αγάπησαν, έγραψαν για αυτόν, διέσωσαν ένα πλούτο πραγμάτων και συμπερασμάτων, που όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία αυτού του λαού. Να λοιπόν ότι έχουμε και εμείς αυτόν τον πόλεμο, γι' αυτό η γενιά μας δεν έχει τη σπιρτάδα και τη δύναμη, αλλά ευχόμαστε ότι σιγά σιγά εμείς θα καταλάβουμε την αξία που έχει η Ορθοδοξία και μόνοι μας θα θελήσουμε να επιστρέψουμε, όχι να προχωρήσουμε μπροστά στα τυφλά, όπως λένε οι περισσότεροι, πρόοδος, είναι μια καραμέλα. Όχι, θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις ρίζες μας
θα πρέπει να στηριχτούμε, να έχουμε έρισμα. Αυτές τις ρίζες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ξαναδούμε Θεό πρόσωπο. Με τη δύναμη του Ιησού Χριστού, εύχομαι σε όλους να φροντίσουμε και τη δική μας ψυχή να αναγεννήσουμε, αλλά και κάτι να κάνουμε για αυτόν τον τόπο, ο οποίος αξίζει της φροντίδας και της αγάπης όλων μας. Εδώ θα μείνουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή, που αν θέλει ο Θεός, θα έχουμε πάλι ένα θέμα στα μηνύματα Ορθοδοξίας. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω.